Ο Χρήστος λοιπόν είναι πιο ευαίσθητος από σένα. Εννοείται, δεν το συζητάς. Λοιπόν, ο κύριος Λέκας. Έχουμε τον κύριο Λέκα μαζί μας. Κύριε Λέκα, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Εμείς σας ακούμε διακοπές. Για πείτε μας για αυτό το σεισμό που τον καταλάβαμε εδώ και αν χρειάζεται να ανησυχούμε για κάτι. Ναι, κοιτάξτε, έγινε πριν 5 λεπτά περίπου. Ναι. Είχε ένα μέγεθος της τάξης των 3,6 βαθμών. Μάλιστα. Και ουσιαστικά το επίκεντρο είναι στη θαλάσσια περιοχή λίγο έξω από το Μάτι. Ραφίνα Μάτι. Είναι μια περιοχή η οποία δίνει τέτοιους σεισμούς. Ευτυχώς δίνει μικρούς σεισμούς, δεν δίνει μεγαλύτερους σεισμούς. Είναι μια περιοχή με έντονη σεισμικότητα, αλλά με πολύ μικρά μεγέθη. Και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με πολλά αλλά μικρά ρήγματα. Έτσι λοιπόν έχουμε πολλούς σεισμούς, αλλά μικρούς σεισμούς δεν μπορούν να δώσουν τα ρήγματα αυτά μεγάλα μεγέθη. Μάλιστα. Βέβαια είναι έντονα αισθητός αυτός ο σεισμός της Γεωργίας. Έγινε αισθητός, τι να λέμε, και κυρίως στο Μάτι. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε βέβαια την εξέλιξη. Δεν χρειάζεται ανησυχία, φαντάζομαι. Και βέβαια θα πρέπει να πω ότι δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με το σεισμό που είχαμε στις 19 Ιουλίου από την Πάρνηθα. Μάλιστα. Είναι τελείως ανεξάρτητα κέντρα. Να είστε καλά, κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ψύχραιμη και δεν χρειάζεται και λόγος ανησυχίας. Ναι. Λοιπόν, κύριε Χαρίτση, να ξεκινήσουμε με το... με το θέμα του κυρίου Σχοινά, του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά, του Έλληνα Επιτρόπου της Αντιπρόεδρος, πια της Κομισιόν. Είναι κάτι το οποίο είναι θετικό για τη χώρα μας? Νομίζω, αγαπητοί κύριοι, ότι η επιλογή του κυρίου Σχοινά είναι μια επιλογή η οποία δίνει και στη χώρα μας, μιας και συνοδεύεται από Αντιπροεδρία στην Κομισιόν, να παίξει έναν κεντρικό ρόλο στα ευρωπαϊκά πράγματα. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Σχοινάς, και αυτό για μας και στο ΣΥΡΙΖΑ είναι σημαντικό, υποστήριξε από την πρώτη στιγμή τη Συμφωνία των Πρεσπών, σε αντίθεση τότε με τη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, τώρα που αναλαμβάνει και αυτή την κέρια θέση ευθύνης στην Κομισιόν, να του ζητήσει και ο κ. Μητσοτάκης εξηγήσεις για το κατά πόσο τότε, για τη Συμφωνία των Πρεσπών, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αντάλλαξε, όπως έλεγε τότε ο κ. Μητσοτάκης, τη συμφωνία με την διατήρηση, με τη μη μείωση των συντάξεων. Από εκεί και πέρα βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι είναι και ένα ζήτημα το οποίο έχει δημιουργήσει και εσωτερικές αντιπαραθέσεις και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μόλις πριν από ένα μήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Πέτσας, έλεγε ότι δεν προτείνουμε τον κ. Σαμαρά για την θέση του Επιτρόπου, γιατί η Ελλάδα δεν θα πάρει αντιπροεδρία. Βλέπουμε ότι αυτό ανατράπηκε. Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει, να έχουμε μια... επειδή δεν πήγε ο κύριος Σαμαράς, μια... Αυτό δεν το γνωρίζω. Υπάρχει καθολική αποδοχή από τους ανθρώπους της Κομισιόν στο πρόσωπο του κυρίου Σχοινά? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, αυτό το πει η κυβέρνηση. Αυτό το οποίο για μας έχει σημασία είναι ότι ο κύριος Σχοινάς σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, όπως ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών, ένα ζήτημα το οποίο στην Ευρώπη αντιμετωπίστηκε με εξαιρετικά θετικό τρόπο, σε αντίθεση με την τότε αντιπολίτευση στην Ελλάδα, σε αυτό το ζήτημα κράτησε μια στάση που βοήθησε τα εθνικά συμφέροντα. Θέμα στη Νέα Δημοκρατία, όλο αυτό λέτε? Αναμφίβολα. Νομίζω ότι είναι προφανές ήδη και από χθες και από τις αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν και από μέσα τα οποία δείχνουν να απηχούν και τις θέσεις του κυρίου Σαμαρά, ότι έχει δημιουργηθεί ένα σοβαρό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Λίνα, τι λες από το ρεπορτάζ, τι λέει το ρεπορτάζ? Λέει, και θα το δώσω, διότι απευθύνθηκα αρμοδίως, κύκλη λοιπόν του πρώην Πρωθυπουργού. Όταν έθεσα το ερώτημα και με βάση το δημοσίευμα της Αυγής, Σαμαρά. Του κυρίου Σαμαρά, ναι. Και με βάση το δημοσίευμα της Αυγής, αλλά και όλη αυτή την φιλολογία που αναπτύσσεται. Η Αυγή, υπενθυμίζω ότι γράφει, έχει τον τίτλο Εφιάλτη σήμερα και έχει πρωτοσέλιδο τον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, εγώ θα σας δώσω την απάντηση που έλαβα. Μου υπογράμμισαν την μεγίστης ιστορικής σημασίας παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά στον ανακριτή χθες στον Άριο Πάγο, στην εισαγγελία του Άριου Πάγου, όπου για πρώτη φορά ένας πολιτικός, πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος κόμματος κατονομάζει πρώην πρωθυπουργό και δημιουργεί τις προϋποθέσεις και πρώην, υπουργό, ώστε αμελητή να προσέλθει φάκελο στη Βουλή, και σημείωναν ότι όταν θα φτάσει ο φάκελος στη Βουλή δεν μπορούν να διανοηθούν ότι κάποιος θα τον κοιτάζει ή θα τον σκεπάζει με το κρυώσει. Από εκεί και πέρα δηλαδή ανοίγει το θέμα της εξεταστικής για την Νοβάρτης και της μεγαλύτερης σκευωρίας, όπως λένε από τη Νέα Δημοκρατία, από συστάσεως ελληνικού κράτους εναντίον πολιτικών αντιπάλων. Μάλιστα.
Καλά, δεν περιμέναμε βεβαίως από τον κύριο Σαμαρά ή από τις πηγές του και τους κύκλους του να παραδεχτούν ότι υπάρχει εσωτερικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως νομίζω ότι είναι πασίφανες. Σε σχέση βεβαίως με αυτό που ανέφερε ως ρεπορτάζ και η κυρία Κλήτου, νομίζω ότι όλη η ελληνική κοινωνία έχει κατανοήσει το μέγεθος του σκανδάλου Νοβάρτης. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι το πάρτι το οποίο έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια με την υπερτιμολόγηση φαρμάκων κόστησε στο ελληνικό δημόσιο δισεκατομμύρια αυτό, ευρώ. Από άλλο, εκεί και πέρα. Αφήστε με να ολοκληρώσω την προτασία μου και θα καταλήξω εκεί. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, δεν μπορεί η δικαιοσύνη να αντιμετωπίζεται à la carte όταν μας βολεύουν οι αποφάσεις της να λέμε ότι δικαιώνεται ο χι πολιτικός παράγοντας και όταν δεν μας αρέσουν οι αποφάσεις να μιλάμε για σκευωρία. Αυτό έχουμε δει σε αυτή την υπόθεση. Εμείς λέμε λοιπόν όλα στο φως, η δικαιοσύνη να αφαιθεί να κάνει τη δουλειά της και βεβαίως οι πολιτικές ευθύνες νομίζω έχουν ήδη αποδοθεί. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη οφείλει να αναγνωρίσει και να διαπιστώσει αν γίνεται, και πού υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Η έρευνα που γίνεται με βάση τις καταγγελίες ότι υπάρχει ο Ρασπούτιν, οι παρεμβάσεις και όλα αυτά σας σκευωρία. Όλα στο φως. Δεν υπάρχει τίποτα να κρύψουμε. Όλα στο φως. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Σαμαράς χθες πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα λόγω της υπόθεσης. Να προσδιορίσει τον κύριο Τσίπρα. Και έπρεπε να γίνει μια κίνηση από προσανατολισμού. Λέμε λοιπόν ότι εφόσον υπάρχουν νέα στοιχεία, όπως λέει, να τα φέρει, να τα προσκομίσει, να δούμε ακριβώς τι λένε αυτά τα στοιχεία. Από την οικονομία της υπόθεσης, έτσι όπως το καταγράψαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, το σκάνδαλο Νοβάρτης, έτσι όπως αντιμετωπίστηκε από την κυβέρνηση, έχει ένα δομικό ζήτημα. Ενώ σε όλο τον κόσμο, πραγματικά όπου έσκασε αυτό το θέμα, αντιμετωπίστηκε ως ζήτημα των ιατρών, της συνταγογράφησης, της χειραγώγησης προς μία κατεύθυνση για συγκεκριμένη εταιρεία, παγκοσμίως, στην Ελλάδα, κατέληξε να μετατραπεί, να εργαλειοποιηθεί και να μετατραπεί σε μηχανισμό σπήλωσης και εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων. Θεωρώ για μένα που έχω περάσει από νομική, είμαι νομικός, εκτός από δημοσιογράφος, θεωρώ ότι θα μείνει στην ιστορία, κύριε Χαρίτση, ως παράδειγμα προς αποφυγή, η δήλωση Παπαγγελόπουλου νύχτα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου πρόκειται περί του μεγαλύτερου αποσυστάσεως ελληνικού κράτους σκάνδαλο. Τέτοια μήνυμα χειραγώγησης της δικαιοσύνης και κατεύθυνσης, εγώ δεν το έχω συναντήσει στα χρονικά. Να δούμε την ουσία, δηλαδή, ειλικρινά, εσείς θεωρείτε ότι μπορεί κάποιος εχέφρον πολίτης να πιστέψει ότι υπήρχε ένα ολόκληρο τέτοιο κύκλωμα, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, είχε βεβαίως και διεθνείς προεκτάσεις. Είναι ένα σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται. Μισό λεπτό όμως, αφήστε με όμως. Για να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο, πρέπει και εγώ να ολοκληρώσω την πρότασή μου, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, στο οποίο ενεπλάκει το FBI, το οποίο προσκόμισε και στοιχεία και για την ελληνική υπόθεση. Ένα σκάνδαλο στο οποίο, όπως είπατε πριν, εμπλέκονται εκατοντάδες χιλιάδες ενδεχομένως γιατροί, συνταγογράφοι κλπ. Και σε αυτό η πολιτική ηγεσία όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε πάρει μυρωδιά? Δεν ήξερε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Δεν ήξερε ότι υπάρχουν υπερτιμολογήσεις φαρμάκων? Ναι, κύριε Χαρίτση, το ρίχνετε την μπάλα στην εξέδρα, διότι καθόλου, το FBI, έτσι όπως το παρουσιάζεται, χρησιμοποιήθηκε ως διαρροή από την κυβέρνηση. Ναι. Εγώ νομίζω, ότι στοχοποίησε πολιτικά πρόσωπα. Είχαμε τους λεγόμενους κουκουλοφόρους μάρτυρες που μιλούσαν για τροχύλατες βαλίτσες που μπαίναν με τη μέσα αρχηγού κράτους από την κεντρική είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου και όλα αυτά απελήθησαν άνθρακα. Είναι απολύτως σαφές. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει αντιληφθεί το πάρτι το οποίο έγινε στην υγεία για πάρα πολλά χρόνια και το οποίο στήχησε στα δημόσια ταμεία πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες γι' αυτό. Προφανώς. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω και πάλι, η δικαιοσύνη πρέπει να αφαιθεί, να μπορέσει να διερευνήσει και τυχόν ποινικές ευθύνες όλων των εμπλεκόμενων. Ταυτοχρόνως, υπενθυμίζω και τις δηλώσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας όταν ήταν στην αντιπολίτευση ότι κάνουν πάρτι φαρμακευτικές και επί ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε νομίζω ότι η δικαιοσύνη, όπως είπατε, όλα στο φως πρέπει να βγουν και για τους μετακλητούς. Γιατί είδαμε τον κύριο Γεραπετρίτη χθες σε απάντηση βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής να λέει ότι συνολικά οι μετακλητοί τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ στήχησαν 120 εκατομμύρια ευρώ. 17 το χρόνο. 17 εκατομμύρια ευρώ ήταν το ετήσιο κόστος. Λοιπόν,
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, μετά και την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Θεσσαλονίκης, επιχειρεί με κάποιον επικοινωνιακό τρόπο να αποπροσανατολίσει τη δημόσια συζήτηση. Γιατί είναι μάλλον σαφές ότι τελικά η παρουσία του Πρωθυπουργού ήταν πολύ κατώτερη των προσδοκιών που είχε δημιουργήσει η ίδια η κυβέρνηση. Και γι' αυτό ανοίγει ζητήματα τα οποία έχουν επανέλθει, έχουν συζητηθεί, έχουν εξαντληθεί. Για το θέμα των μετακλητών, λοιπόν. Για να μιλάμε επί πραγματικών δεδομένων και να μην δημιουργούμε μία σύγχυση, μία παραπληροφόρηση στον κόσμο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πρώτη το 2015, η οποία έκανε πλήρη καταγραφή όλων των μετακλητών στην κυβέρνηση. Μέχρι τότε δεν ξέραμε τι γίνεται. Δεν ξέραμε, για παράδειγμα, ο κύριος Μητσοτάκης, ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, πώς είχε καταφέρει να γεμίσει δύο ρόφους του Υπουργείου του με μετακλητούς και αυτό δεν είχε καταγραφεί πουθενά. Δεν ξέραμε επίσης το ακριβές μισθολογικό κόστος και γιατί δεν υπήρχε καταγραφή και γιατί ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η οποία για πρώτη φορά ενέταξε τους μετακλητούς στο ενιαίο μισθολόγιο. Και άρα έχουμε πλήρη εικόνα του κόστους τους. Χρειάζονταν όλοι αυτοί. Και βεβαίως, επιτρέψτε μου να σας πω. Ναι. Το αν χρειάζονταν ή όχι, θα πρέπει να το απευθύνεται ως ερώτημα στη σημερινή κυβέρνηση, η οποία ενώ σήκωσε όλο αυτό το θέμα προεκλογικά, τώρα τι έκανε με το εκλογικά, με το περίφημο νομοσχέδιο νόμο του κράτους. Επιτρέψτε μου να σας πω. Του επιτελικού κράτους αυξάνει τον αριθμό των μετακλητών. Αυξάνει τις αμοιβές. Η τωρινή κυβέρνηση. Αυξάνει τον αριθμό. Μόνο στο Μέγαρο Μαξίμου και στο γραφείο του Πρωθυπουργού δημιουργήθηκαν πάνω από 400 νέες θέσεις. Αυξάνει. 400 θέσεις στο Μαξίμου. Συνολικά στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στις υπηρεσίες που συνδέονται με το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Αυξάνει τις αμοιβές των μετακλητών. Και μάλιστα καταργεί την διαβάθμιση που υπήρχε στην αμοιβή. Αυτή είναι η αριστεία της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ υπήρχε μια διαβάθμιση ανάλογα με τα τυπικά προσόντα, έτσι, τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά που έχει ο καθένας, το καταργεί αυτό. Και βεβαίως δημιουργεί ένα τεράστιο σύστημα μετακλητών υπαλλήλων, ενώ την ίδια στιγμή τα στοιχεία τα οποία είδαν το φως δημοσιότητας παραποιούν την πραγματικότητα, και επειδή μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα, παραποιούν την πραγματικότητα για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί σε αυτά τα στοιχεία τα οποία είδαν χθες μετέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης, πρώτον, περιλαμβάνονται όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι της γραμματείας του Πρωθυπουργού, υπάλληλοι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν διορίστηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, άρα οι αμοιβές τους δεν είναι αποτέλεσμα της πολιτικής. Άρα είναι χαμηλότερο το κόστος, λέτε. Πρώτο αυτό. Πόσο είναι το κόστος? Επιτρέψτε μου όμως. Ναι. Και δεύτερον, γιατί σας είπα ότι υπάρχουν δύο ζητήματα. Και δεύτερον, σε αυτά τα στοιχεία τα οποία είδαν το φως δημοσιότητας, περιλαμβάνονται και οι αμοιβές των αποσπασμένων δημοσίων υπαλλήλων. Ναι. Οι οποίοι έτσι κι αλλιώς επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ήταν σε μια υπηρεσία και έχουν αποσπαστεί. Νομίζω ότι είναι αντιληπτό αυτό το οποίο σας λέω. Το πραγματικό κόστος λοιπόν είναι κατά πολύ χαμηλότερο. Η αρμόδια τότε υπουργός κυρίξεων Γιαννακοπούλου έχει δώσει αναλυτικά στοιχεία για αυτό το κόστος. Το κόστος έπεσε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουμε τώρα ότι με το επιτελικό κράτος είναι ένα κόστος το οποίο ξανά ανεβαίνει. Νομίζω, για να επανέλθουμε στην πολιτική συζήτηση, γιατί αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το μείζον. Άρα ότι η κυβέρνηση. Πολιτικά θέλω να σα ρωτήσω. Εγώ είδα τον κύριο Κωνσταντινόπουλο χθες να κάνει το λαγό της κυβέρνησης και να προσπαθεί να δημιουργήσει θέμα εκ του μειόντος. Του κινήματος αλλαγής. Και αυτό έχει τη σημασία του, το πόσο ο κύριος Κωνσταντινόπουλος προτρέχει και προσπαθεί να δημιουργήσει ατζέντα, αν θέλετε, η οποία ξεφεύγει από την κεντρική πολιτική ατζέντα. Και επανέρχομαι σε αυτό το οποίο σας είπα νωρίτερα. Για να το ολοκληρώσετε αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, το κυρίαρχο πολιτικό ζήτημα ήταν αυτά που είπε και αυτά που δεν είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτά τα οποία έκανε και αυτά τα οποία δεν έκανε η κυβέρνησή του για τα πρωτογενή πλεονάσματα, αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Λοιπόν, και αντί λοιπόν εδώ η συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από αυτά τα κεντρικά ζητήματα, βλέπουμε να υπάρχει μια κίνηση από προσανατολισμού, μια προσπάθεια να ξανανοίξουν ζητήματα τα οποία έχουν απαντηθεί και έχουν κλείσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ήδη νομίζω σας απάντησα με στοιχεία για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτή την υπόθεση. Θυμάμαι εγώ από το ρεπορτάζ, γιατί είναι πολύ πρόσφατος ο χρόνος. Να το ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, θα βγάλετε και αναλυτικά στοιχεία? Έχουμε βγάλει και προεκλογικά πολλά στοιχεία. Να μας τα υπενθυμίσετε. Βεβαίως θα τα ξαναπούμε. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Επανάληψη μήτρη μαθήσεως. Ναι, σωστό. Ναι, σωστά. Γιατί φαίνεται ότι χάνεται και η εμπέδωση. Για να θυμόμαστε και. Κάποιοι δυστυχώς δεν μαθαίνουν. Να κάνουμε και συγκριτικά στοιχεία. Γιατί εγώ θυμάμαι. Όταν λέτε ότι δεν διόρισε κανένα μετακλητό ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα είναι δυνατόν να μην διορίσει μετακλητούς? Μα τι είναι αυτό το οποίο λέτε? Έτσι λειτουργεί το κράτος, παιδιά. Δηλαδή λέτε αυτό. Επιτρέψτε μου να σα το πω όμω τώρα αυτό. Αυτό είναι μια μορφή ακραίου. Επιτρέψτε μου να σα το πω. Μειώθηκε το κόστος.
Είναι μια μορφή ο αριθμό ακραίου λαϊκισμού. Υπάρχει όχι σε μένα αυτό και υπάρχει. Είναι μια μορφή ακραίου λαϊκισμού αυτό το οποίο γίνεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σα επαναλαμβάνω και πάλι, εγώ σα μίλησα με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Σα λέω και πάλι, κάθε κυβέρνηση προφανώ έχει μετακλητού. Κάθε υπουργό πρέπει να έχει συνεργάτε. Είπατε όμω, μειώθηκε ο αριθμό. Υπήρχαν συγκεκριμένοι κανόνε επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Για πρώτη φορά υπήρξε πλήρη καταγραφή και προφανώ δεν μπήκαμε σε μια λογική όπω αυτή την οποία ακούσαμε πρόσφατα για παράδειγμα από τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Γεωργιάδη, ότι μπορεί να προσλάβει διευθυντή στο γραφείο του κάποιον χωρίς πτυχίο. Αυτό ακούσαμε. Αυτή είναι η αριστεία. Εντάχει να υπενθυμίσω τις καταγγελίες της Νέας Δημοκρατίας για πολλαπλασιασμό μετακλητών και συμβασιούχων, τις καταγγελίες της Νέας Δημοκρατίας επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι αύξησε τον αριθμό του κομματικού στρατού των μετακλητών, και να υπενθυμίσω ότι 9.000 συμβασιούχοι του τελευταίου προεκλογικού τριμήνου δεν κατεγράφησαν και δεν ενημερώθηκαν. Και σας το λέω επειδή είσαστε και τρεις, επειδή είσαστε μία κατακλείδα σε αυτό. Θα πω και για τα πρωτογενή πλανήματα, δώστε μου μία κουβέντα μόνο. Επειδή, κοιτάξτε, επειδή είστε και τρεις δημοσιογράφοι και πρέπει η δημόσια συζήτηση να γίνεται με στοιχεία και η δημόσια συζήτηση να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να επανερχόμαστε σε ζητήματα τα οποία έχουν απαντηθεί 10 φορές. Και σας είπα και πριν γιατί είναι ανακριβή. Γιατί είναι ανακριβή. Γιατί είναι ανακριβή. Πάμε στα πρωτογενή πλεονάσματα λοιπόν. Εκεί λοιπόν, επειδή πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό και από τον κόσμο, επειδή δεν μιλάμε για ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά είναι για ένα βαθιά πολιτικό και οικονομικό ζήτημα. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη μέσα σε 4 μέρες απεμπόλυσε τη δυνατότητα την οποία δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων κατά 1% και άρα δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για μέτρα ελάφρυνσης, αυτό είναι μια τεράστια, αν θέλετε, πληγή την οποία δημιουργεί στην ελληνική οικονομία η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Χαρίτσα, καλώς ήρθατε. Το ραντεβού μας, ως εκπρόσωπος τύπου. Λίνα, ευχαριστούμε. Διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Καλημέρα σας.